Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει το Euro 2004, η αγαπημένη μας καλοκαιρινή διοργάνωση. Και όπως πάντα, η παρέα του στοιχηματιού δεν μπορεί να απουσιάζει από αυτό. Έχουμε έρθει στην Αθήνα στο κέντρο να ρωτήσουμε Άγγλους, Γάλλους, Έλληνες, Πορτογάλους, ό,τι βρούμε, ποιος πιστεύουμε θα το κατακτήσει. Πάμε να δούμε. Θα σου έρθω κάτι που λέω. Έλα εδώ. Ο τέτοιος είναι. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα. Το όνομά σου? Έκτορας. Ωραίο όνομα. Ξεκινάει το Euro 2024 σήμερα. Εννοείται. Okay. Ποιος πιστεύεις θα το κατακτήσει? Ισπανία το πάρει. Ισπανία? Ναι. Έλα εδώ. Για πες, θέλουμε έτσι. Από πας Αγγλία, λέει. Εγώ λέω Ισπανία. Το ξέρω ότι οι Άγγλοι γενικά είναι losers. Το κάνουν μέχρι τέλους και το χάνουν. Έλα πιο μέσα, Αγγλία. Ναι, Αγγλία λέω. Κάποιο μεγάλο έτσι, πώς το πω, κάποια έκπληξη, κάποια ομάδα που μπορεί Σερβία. Να κάνει. Σερβία. Σερβία λένε πολύ. Αν το πάρει Ιταλία, back to back. Αγγλία και Σερβία. Ποιος πιστεύετε, ποια ομάδα πιστεύετε ότι μπορεί να φάει τα περισσότερα γκολ? Το λέω γιατί έχω δώσει εγώ κάτι στο στοίχημα. Να δεχτεί τα περισσότερα γκολ. Γεωργία. Γεωργία, το έχω βάλει επίπεδο εκεί. Γεωργία έχω δώσει εγώ. Μπράβο, είσαι πολύ καλός. Και ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να βγει πρώτο σκόρε? Κοίτα πρωτοβουλίο. Ο Εμπαπέ. Το τσάκαλο. Ή με έχεις διαβάσει ή θα γίνεις τύψερ κι εσύ. Κάτι λοιπόν. Και το 2004 ποια ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη? Η Ελλάδα. Τέσσερα, η Ελλαδάρα. Έτσι, καταλάβουμε. Ιστορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά μπάνια. Καλησπέρα, το όνομά σου. Κλεωμένης. Κλεωμένης. Όλοι με περίεργα ονόματα. Έκτορας, Κλεωμένης. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάει το Euro 2024. Ωραία. Ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να το κατακτήσει και γιατί? Ισπανία. Ωραίος, καλός. Έχω δει λίγο μπαλίτσα και παίζουν πολύ, πολύ καλή μπάλα. Mm-hmm. Πολλές πασούλες εκεί πέρα βλέπω και για μάλλον. Τσιχισάκα, το ισπανικό το φλασικό. Ναι. Εντάξει, Γαλλία έχουν τους παίκτες και αυτά. Αλλά πιο πολύ με Ισπανία είμαι εγώ. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης Ισπανίας? Δεν ξέρω. Εγώ θα είμαι με τον μικρό, τον Γιαμάλ, μου αρέσει πολύ. Okay. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να βγει πρώτο σκόρερ στο Euro? Πρώτο σκόρερ. Κάνα Εμπάπε. Εμπάπε. Και ποια ομάδα φάει τα περισσότερα γκολ, πιστεύεις? Κοίτα, θα το βρουν όλοι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Κάτσε, εγώ έχω δώσει Γεωργία γι' αυτό. Γεωργία, μπορεί. Μπορεί, ε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγόρι. Αγόρι μου. Για εδώ, μπορείς είναι. Εμπόρι. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν πειράζει, κάτσε. Ούτε εμείς έχουμε εδώ. Κάτσε. Μια φορά. Ναι, λοιπόν, ξεκινάει το Euro σήμερα, έτσι. Euro 2024. Ναι, γίνεται στη Γερμανία. Ποιος πιστεύετε ότι θα το κατακτήσει? Αγγλία. Αγγλία. Ναι, πιστεύω. Αγγλία είναι losers. Είναι losers, αλλά πιστεύω σήμερα είναι η χρονιά. Το πιστεύω. Εγώ πιστεύω Γαλλία, ρε φίλε. Γαλλία. Αυτό έχω δώσει. Αυτά τα δύο. Αυτό έχω δώσει. Εγώ έχω δώσει Γαλλία πάντα. Θα δείξει. Εγώ Γαλλία. Στοιχηματάκι πρέπει να παίξουμε. Μπα και βγάλουμε τίποτα. Θα δείξει. Αγαπημένο παίκτη από Αγγλία. Μπέλιγχαμ. Μπέλιγχαμ, ε. Αγαπημένο παίκτη από. Από Εμπαπέ. Όχι, ρε Πογκμπά, μου άρεσε. Εγώ είμαι παλιό. Έχει πάρει η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό. Ναι, προφανώ. Κάτι, μπορεί να μην ξέρω κάτι. Δεν σε βλέπω. Είπαμε, εντάξει, τα ξέρουμε τα βασικά. Πότε το πήρε? Το 4, εντάξει. Ποιο ήταν ο σκόρερ του τελικού? Ο Χαριστέας, πώς τον λένε. Είδες ότι τα ξέρετε πολύ καλά. Ο Χαριστέας. Αυτό είναι. Πιστεύετε ότι θα έχουμε καμιά έκπληξη, μήπως στο Euro θα έχουμε τίποτα? Ίσως Τουρκία. Όπα, ρε. Ίσως. Μπορεί. Δεν ξέρω, είναι λίγο outsider. Ναι. Αυτό. Και ποια ομάδα πιστεύετε ότι μπορεί να φάει τα περισσότερα γκολ? Έχω δώσει κάτι προγνωστικά, γι' αυτό το λέω. Ναι, ότι να είναι. Εντάξει, οκ. Πε μια συνθήκη. Η Γεωργία. Αυτό έδωσα, είναι μεγάλο. Euro δεν είναι. Γιατί και ο Γιάννης. Μα απέκλεισε. Αυτή μα απέκλεισε. Σαν πέναλτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ερμαγκέ. Να σε καλά. Εσύ δεν μίλησε. Να σε καλά. Δώρα στην γυναίκα. Όχι.
Υπάρχει. Γιατί έτσι. Δεν ξέρω. Κάτι κάνεις λάθος. Θα στείλω μήνυμα να σου πω μετά πώς πάει. Λοιπόν, μάγκες, ξεκινάει το Euro. Ναι. Οκ, γίνεται στη Γερμανία. Ποιος πιστεύετε ότι το κατακτήσει? Αλβανία. Αλβανία. Τι outsider ήταν αυτό. Αλβανία. Εσύ Αλβανία. Όχι, ρεαλιστικά. Τώρα εγώ έχει πάει. Θα φανταστώ Ισπανοί είστε. Εμείς. Γουστάρουμε Ισπανικό πολύ, ναι. Αλβανίδες είστε. Εμείς, γιατί είπατε Αλβανία? Αλβανία, ψυχή, γειτονική εμείς. Χώρα, ρε μπρο, δίπλα. Πιστεύετε ότι θα το πάρει Αλβανία? Αλβανία, ναι. Ναι. Ωραία, οκ. Okay. Πάμε να παίξει Αλβανία. Σχάι. Τον βρήκε. Ποιον? Όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εσύ? Ο 300 δεν είναι. Σλασάνι, ο Φώτη. Ναι, ναι. Ο τερματοφύλακα, ο παλιό. Θα έρθει στην ΑΕΚ. Εσύ? Εγώ δίνω. Αγγλία δίνω. Αγγλία. Η Αγγλία είναι losers, το ξέρεις, γενικά. Είναι, εντάξει, θα τα καταφέρουμε πιστεύω. Πιστεύετε σε κάποια έκπληξη φέτος στο Euro? Δηλαδή πιο μέσα σου πατήσεις. Είναι Αλβανία. Η Αλβανία δεν είναι. Η Αλβανία, το είπες. Αλβανία. Και ποια ήταν η μεγάλη έκπληξη του Euro 2004, καλά το είπα. Η Ελλάδα. Εντάξει, η Ελλάδα. Επειδή είσαι πιτσιρικά, είσαι εδώ μέσα ενημερωμένη. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαγκές. Λοιπόν, καλησπέρα, το όνομά σου. Γιάννης. Λοιπόν, ξεκινάει το Euro 2024. Ποιο πιστεύει ότι το κατακτήσει και γιατί? Πιστεύω. Αλβανία θα πει κάποιο, θα κάνω. Όχι. Το έχουν επιμασίσει με τον Τρελάνι. Ναι. Πιστεύω. Γαλλία. Γαλλία. Πολύ ωραίο. Πρώτο σκόρερ του Euro. Πρώτο σκόρερ. Χαρκίν. Χαρκίν. Δεν μα το έχει πει κανεί αυτό μέχρι σήμερα. Και ποια ομάδα πιστεύει ότι μπορεί να δεχτεί τα περισσότερα τέρματα? Γερμανία. Να δεχτεί η Γερμανία τα περισσότερα τέρματα. Ωραίος. Δεν έφαγε και όλα από εμάς. Καλά, άλλο. Εντάξει, okay. Ποια ομάδα πιστεύει ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη φέτος στο Euro, δηλαδή? Αλβανία. Να το. Τι έχετε πάθει, γιατί έτσι έχετε παρακολουθήσει τους καλή, τους καλή Αλβανία? Δεν ξέρω, απλά ό,τι στάρι μπαίνει. Ό,τι στάρι μπαίνει, ε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Γιαννάρα. Θα ρωτήσω κάτι για το Euro. Θέλετε να σας ρωτήσω κάτι για το Euro? Έλα, λοιπόν. Το όνομά σου? Μάριος. Μάριος. Λοιπόν, ξεκινάει το Euro 2024 σήμερα. Ναι, ναι. Ποιος πιστεύεις να το κατακτήσει και γιατί? Πιστεύω Πορτογαλία. Θα κάνει. Πρώτο. Κύπριος. Κύπριος. Ωραία, ναι. Το Κριστιάνο Ρονάλντο θα επανέλθει, πιστεύω. Στον χρόνο του. Όχι, δεν παίζει, δεν θα παίξει. Τον έχουν πάρει. Νόμιζα θα παίξει. Εθνική. Ναι, δεν τον πήρα. Δεν θα το πάρουν τελικά. Δεν ξέρω. Δεν το πάρει. Αν δεν παίξει Ρονάλντο, δεν θα πάρει. Αν δεν το πάρει Πορτογαλία, ποιο άλλο μπορεί? Γαλλία. Γαλλία. Πρώτο σκόρερ, ποιον βλέπει? Εμπαπέ, ξεκάθαρα, με διαφορά. Και κάποια ομάδα που μπορεί να κάνει τη διαφορά φέτος, θα είναι το μπαμ. Το Μαρόκο λόγω Ελκαμπή. Σκόρερ killer. Πολύ ωραία απάντηση. Τέλειος, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μάκη, το όνομά σας? Μιχάλης. Ω, δικός μου εσύ, ε. Και Γιώργος, ωραία. Ξεκινάει το Euro 2024. Ναι. Ποιος πιστεύει να το κατακτήσει και γιατί? Θέλω πλήρης ανάλυση, τα πάντα όλα. Ωραία. Λοιπόν. Σύστημα, προπονητές, ωραία. Πλάκα, πώς θα το πάρει? Ή η Γαλλία ή η Αγγλία. Η Γαλλία, η Αγγλία. Η Γαλλία, λέω, γιατί έχει πολύ καλή και πρώτη και δεύτερη και τρίτη. Εγώ έχω δώσει Γαλλία. Και εγώ Γαλλία. Πρώτο σκόρερ. Μπέλιγχαμ. Μπέλιγχαμ. Μπαπέ. Μπαπέ, αυτός ο δικός μου. Αυτός είναι τελείως δικός μου. Πότε πήρε η Ελλάδα το Euro? Το 2004. Ποιος το βάλει το κόλ? Ο Χαριστέας. Η Ελλάδα είναι ενημερωμένη γιατί είστε μικρή. Λοιπόν, και πιστεύετε ότι θα έχουμε καμία ομάδα έκπληξη? Θα δούμε κάτι. Την Αλβανία. Τι έχει γίνει με την Αλβανία, όλοι το λένε. Τι έχει γίνει? Πέρασε στα γκρουπ, καλό είναι και αυτό. Ναι. Και τώρα θα το πάει καλά. Έχει τόσο καλή ομάδα η Αλβανία? Καλή ομάδα. Ναι. Την παρακολουθείτε? Λίγο. Ωραία, πες μου να παίξεις Αλβανία. Πάρ' τα τώρα. Ήταν ένας φίλος στην Τζέλσι. Πώς λέγεται? Στην Τζέλσι. Αν πατήσεις 100 ευρώ θα το πει τα γη. Πλάκα μου, δεν έχει κανένα. Σε είδα ότι αγχώθηκες λίγο. Ξέρε, μας έρχεται κανείς ή όχι? Ένα σέλις έτσι. Δεν πειράζει. Η Ελλάδα κρίμα που δεν πέρασε. Ναι, κρίμα. Γεωργία, πώς τη βλέπετε σαν ομάδα, πώς απέκλεισε? Τίποτα, ε. Πάρα τσάμπα, πάρα τσάμπα δεν πήγαμε. Ναι. Τέλεια, ευχαριστούμε. Καλά, γεια σου και κουέσια, να πάω γύρω. Φούτμπολ, yeah. Yeah. We have here our friend, your name? Martin. Martin. Who do you think will win the Euro 2024? And why? Why? Yeah. I think Italy will win it, because they're the reigning champions, and I think they're the dark horses. Which team did you say? Italy. Italy. Italy, back to yeah. back to back, yeah. Okay. And who do you think, which team will be the
how do you say, phenomenon of this? I like Croatia very much. Croatia. Croatia, very, very team. Good team. Hard very team. Hard team. Yeah, big man. Yeah, 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 yeah. Who do you think will be the top scorer of the tournament? Top scorer? Yeah. If they play well, I think Harry Kane. Harry Kane, huh? If they play well. He's the second guy who says Harry Kane. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. Okay. Oh! Τι είναι αυτό εδώ, όχι ρε Παναθηναϊκ, ρε μπράδε, why? ΑΕΚ, Ολυμπιακός! I clacked them. Where is Ολυμπιακός? You took Παναθηναϊκός? Yes, last year. Ονομάς του? Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Ξεκινάει το Euro 2024. Ποιος πιστεύεις ότι το κατακτήσει και γιατί? Αγγλία. Πολύ γιατί θα παίξει πιο ωραία μπάλα. Με τους παίκτες που έχει μέσα. Κι ας είναι οι losers γενικά οι Άκοι, δεν ξέρω. Κι ας είναι οι losers. Μ' αρέσουν περισσότερο οι παίκτες τους. Ποιο βλέπεις πρώτο σκόρερ διοργάνωσης? Πιστεύω το Mbappé. Mbappé. Όλοι μέσα πέφτουν. Αυτό έχω δώσει κι εγώ. Γιατί... Και ποια ομάδα πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη πέτος? Δηλαδή να δούμε, να πούμε, όπα, τι κάνανε αυτοί. Η Δανία. Δανία. Πολύ ωραίος. Ωραία απάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το όνομά σου? Θωμάς. Θωμάς. Θωμά, ξεκινάει το Euro 2024. Ναι. Ποιος πιστεύεις ότι θα κατακτήσει και γιατί? Ρε φίλε... Για πες. Η Ισπανία έχει καλή ομάδα. Καλή ομάδα, πολύ καλή. Έχει καλή ομάδα. Πες μου να παίξει η Ισπανία. Γκάβι, Πέντρι. Ποιος θα βγει πρώτος κόρτα? Πρεσάρις, μακείς την πίεση. Στην πρέσα. Ρε φίλε, έχει πολλούς striker η Ισπανία. Και δεν ξέρω αν ποιοι έχουν κατέβει τώρα. Έχει και Μωράτα, έχει και Φάτι που είναι winger. Είναι τα δεύτερα πλάνα. Ωραία, γενικό scorer του Euro, πρώτος, ποιον πιστεύεις? Διάβασα σε πιάνο. Ποιος να βγει ρε φίλε? Ένα Μπαπέ. Ναι ρε. Πέρα τον Εμπαπέ όμως, μην πω το φανές. Εμπαπέ, γιατί πέσω πάλι Εμπαπέ. Μπράβο, ωραία. Και κάτι τελευταίο. Πες. Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι η έκπληξη του Euro? Εγώ. Με ποια ομάδα, με ποια χώρα κατεβαίνεις? Με την Ελλάδα. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, βρεθήκαμε στο κέντρο εν ώψη Euro 2024 για τη Sigma View. Ρωτήσαμε τον κόσμο ποιος πιστεύει ότι θα πάρει το Euro. Πάρα πολλοί μας απάντησαν Γαλλία. Άλλοι μας είπανε Αγγλία, κόλλησα. Mbappé scorer, Harry Kane scorer. Και η μεγάλη έκπληξη που μας είχαν γεμάσει έκπληξη για όλο τον κόσμο είναι η Αλβανία. Θα λέμε στο επόμενο.